Σε ένα ανοιχτό μάτς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με ένα 0 του Άρη στο κλειάν της Βικελίδης για την 8η αγωνιστική των Playoff off της Super League. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος με τον Κολοβό να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με άψογη κεφαλιά. Ο Φετφατζίδης έχασε πέναλτι για τους κίτρινους στο πρώτο εμίχρονο, ενώ ο Ρόζ αποβλήθηκε στο τέλος με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Βασίλης Ξενόπουλος μίλησε για το πέναλτι του Φετφατζίδη που στο παιχνίδι του με τον τονίζοντα πω του έδωσε ψυχολογία. Για τον τερματοφύλακα είναι ευχάριστο να πιάνει πέναλτι. Το μελετούσα με τον κύριο Μαλαρίτσι και ευτυχώ το έπιασα, αλλά ήρθε και νίκη. Στην αρχή ήμουν σφιχμένο. Το πέναλτι μου έδωσε ψυχολογία. Με βοήθησε το γεγονό ότι είχα τρει έμπειρου παίκτε μπροστά μου. Όλοι βοήθησαν για να μην δεχτούμε γκολ. Η θέση του τερματοφύλακα είναι περίεργη. Παίζει μόνο ένα. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλεύεσαι. Εσθανόμαστε ότι παίζουμε καλά, προσπαθούμε να παίρνουμε νίκε για να μην αποκτεύουν του φυλάφου μα. Σίγουρα, μα βλέπει ο νέο προπονητή, μα δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε τι εξήζουμε τη χαιρή που έχουμε τι ευκαιρίε μα. Από εκεί και πέρα ο Γιώργο Δάνηστε έβαλε με το διαιτητή του αγώνα στη φάση του πρώτου πέναλτι που έδωσε υπέρ των γυπδούχων. Πιο παίρνει, ρε παιδιά τώρα, κάθε εβδομάδα γελοποιήστε. Έλεο η ξεφτίλα δεν έχει ώρα κάθε εβδομάδα. Αν θέλει να βρει πέναλτι, δώσ' το, δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ανεπέστητο το τράβηχμα στο κολοβέτσιο. Είναι αυτή η επαφή για πέναλτι, τώρα πάλι αυτό. Έλα πια, αρκετά κάθε εβδομάδα. Αλλά και είπα επαναθυμιακό με συνεχόμενα του Ιτ εξέφραση τη αρέσκειά τη ε, για τι αποφάσει του Γιώργου Βρέσκα στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μηχρόνου κόντρα στον Άρη.